κινεί το σώμα του και το πιάνο μεταφράζει τις κινήσεις του ουσενώτες. Ο Ιάπωνος Καίτζι Μουριάμα, ένας από τους διασημότερους χορευτές στον κόσμο, δοκιμάζει την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια νέα μορφή υβριδικής τέχνης. Και το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει η γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους και τα μουσικά όργανα, ισχυρίζεται η Yamaha, που υλοποίησε το project σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Αισθητήρες σε 4 σημεία του σώματος του Μοριγιάμα καταγράφουν τις κινήσεις του και στέλνουν τις πληροφορίες σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα μεταφράζει τα σήματα σε νότες και ένα υβριδικό πιάνο τις εκτελεί με απόλυτη ακρίβεια, αποδίδοντας σε ήχο ακόμη και το παραμικρό χιλιοστό της κίνησής του. Μία νέα μορφή τέχνης γεννιέται, όπου σώμα και μουσική ενώνονται αρμονικά, προσφέροντας ένα απίστευτο θέαμα. Τα παιδιά της Συρίας έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη μας και η UNICEF λανσάρει μια νέα καμπάνια για να μας ευαισθητοποιήσει. Δεν χρειάζεται όμως τα χρήματά μας, αλλά τους υπολογιστές μας. Στόχος της να συγκεντρώσει όσο το δυνατό περισσότερα έσοδα από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων και να εισαγάγει έτσι για πρώτη φορά τα ψηφιακά νομίσματα στο χώρο της φιλανθρωπίας. Το PC σας μπορεί να σώσει ζωές. Αυτό είναι το σλόγγαν της πρωτοποριακής καμπάνιας που θα διαρκέσει 57 ημέρες. Το κάλεσμα απευθύνεται κυρίως στους λάτρεις των online παιχνιδιών, των e-sports και σε οποιονδήποτε διαθέτει ισχυρή κάρτα γραφικών στον υπολογιστή του, ώστε να μπορεί να κάνει εξόρυξη του Ethereum, του κρυπτονομίσματος που χρησιμοποιεί η οργάνωση για να συγκεντρώσει πόρους. Για να πάρει κανείς μέρος στο Game Changers, όπως ονομάζεται η εκστρατεία, χρειάζεται μόνο να κατεβάσει από τη σελίδα της το σχετικό λογισμικό στον υπολογιστή του. Όσο μεγαλύτερη η ίσχυση της κάρτας γραφικών του, τόσο μεγαλύτερη και η ίσχυση της εξόρυξης και άρα τόσο περισσότερα τα έσοδα. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και διαφάνειας, όπως ισχυρίζεται η οργάνωση. Υπάρχουν όμως και οι σκεπτικιστές. Τα κρυπτονομίσματα μπορεί να αποδεικνύονται ολοένα και πιο δημοφιλή, παραμένουν ωστόσο βασικό εργαλείο των hackers και η υιοθέτησή τους από μια φιλανθρωπική εκστρατεία θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους. Ήθελε ένα προσωπικό ψηφιακό χώρο που οι πολίτες θα ενημερώνονται για την πολιτική του δραστηριότητα και θα ανταλλάσσουν απόψεις, προσαρμοσμένο στην έξυπνη τεχνολογία. Ο Ματ Χάνκοκ είναι υπουργός πολιτισμού και ψηφιακών στη Βρετανία και ο πρώτος Βρετανός πολιτικός που απέκτησε τη δική του έξυπνη εφαρμογή. Δέχτηκε όμως άμεσα πειρά, καθώς κατηγορείται ότι συγκεντρώνει φωτογραφίες και προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια των χρηστών. Η εφαρμογή που μοιάζει στη δομή με το Facebook περιλαμβάνει newsfeeds όπου ο υπουργός δημοσιεύει ειδήσεις εθνικού και τοπικού ενδιαφέροντος, κάνει live streaming και συνομιλεί με τους πολίτες. Όπως λέει και στο βίντεο με το οποίο καλωσορίζει τους χρήστες ο ίδιος ο Χάνκοκ, στόχος του είναι να προκαλέσει συζητήσεις και να επικοινωνεί πιο εύκολα με τους πολίτες σε ένα ασφαλές και απλό στη χρήση ψηφιακό περιβάλλον. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της ψηφιακής δημοκρατίας που φέρνει η ψηφιοποίηση της πολιτικής και της δημόσιας σφαίρας. Τα θέματα ασφαλείας που εγείρονται όμως είναι πολλά και είναι φυσικό να προκαλούν αντιδράσεις, ιδιαίτερα όταν σχετίζονται με έναν υπουργό που διαχειρίζεται την ίδια την ψηφιακή ασφάλεια της χώρας.